Για τον Ράσο, ναι. Τον Ράσο ήταν πολλά. Αυτός είχε ένα, δεν είχε παίξει καθόλου. Ό,τι ναι. Ναι. Και τον είχαμε σαν δεύτερο. Έτσι. Ναι. Και του λέμε, στο τρέφι καιρός για τώρα, που ανεβήκαμε στη Βήτα, του λέμε, δεν θα σε χρειαστούμε. Έτσι, ψάξε να λες μια άλλη ομάδα. Εντάξει, εγώ θα ψάξω άλλα θέματα και τις επόμενες χρονιές τα λεφτά. Είχε συμβόλαιο. Ναι. Η 45 είναι συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Ακριβώς, εσύ να τα βρούμε, εντάξει. Να πάρεις κάτι, δώσουμε ένα 10%, να βρεις ομάδα. Δεν μπορεί να βρεις ομάδα. Λοιπόν, και τα άφησε ανοιχτό. Δεν έκανε τίποτα. Εμείς θεωρήσαμε, έκανε και μια βλαγία εκεί πέρα, μπαρμπάκι, ας πούμε, στις σχολές και ποιος άλλος ήταν εκεί πέρα. Θεώρησαν ότι είπε εντάξει και δεν το φτιάξανε φανέλα. Στο όνομά μου. Ξεκινάει η ομάδα και αρχίζει τις προπονήσεις. Και ερχόταν αυτός. Τον ξανακαλώ, του λέει θα φύγεις, ψάχνεις για ομάδα. Εγώ δεν είπα ότι θα φύγω. Είπα, λέω, δώσ' μου τα λεφτά για την άλλη χρονιά. Πέσει όλα τα λεφτά την άλλη χρονιά, δεν έχεις παίξει καθόλου πιο. Αμάν πια, πάρε 5.000 και θα φύγεις. Θα βρεις ομάδα. Είναι ακόμα Μάιος. Αρχές Ιούνιο. Έχεις λέω καιρό να βρεις την ομάδα. Μου λέει όχι. Βάζει κάποιον, αγρινιώτη, μάγκα, πονηρό, από αυτά τα δημοσιογραφάκια που κυκλοφώνουν εκεί πέρα με μια φανέλα και έρχεται στο γήπεδο που κάνουν προπόνηση άλλοι με τις φανέλες και αυτός με μια άλλη φανέλα άσχετη. Προπονιούνται και πέρα με τα φωτογραφία. Το όνομα θα γνωρίσει στο γήπεδο. Θα στο θυμηθώ στο πώς. Το όνομα για δημοσιογράφο. Όχι, δεν έχει νόημα. Καταλάβαμε ποιος μπορεί να κάνει. Ένας χαμένος. Όχι δημοσιογράφος σε καμιά φανέλα. Είδα πάντα τα νούμερα εκεί που τους έχω βγάλει από το γήπεδο έξω και δεν μπορούν να κάνουν. Λοιπόν, και έρχεται η ώρα, θα πηγαίνουν για το καρτινίσιμο και την προετοιμασία. Και μα λέει, θα έρθει και αυτός μαζί. Μα τι έκανε αυτός αυτή την ώρα. Εμείς ψάχναμε ταξί να βρούμε, είχαμε χρυσά στο τσινάμ. Τι θέλει αυτός, λέω, τον ξανακαλέσω. Τον καλώ στο γραφείο πάλι του, έλα εσύ. Τι θα κάνουμε, θα βρούμε μια λύση να φύγεις, λέει και τα λοιπά. Μου λέει, δεν έχω αποφασίσει ακόμα, λέει, αλλά δώσ' μου τα λεφτά. Δεν έχει κολλήσει σε αυτά. Του λέω κάτι, να βρούμε μια λύση. Πρέπει να μέσω όλο κάτι, να βρούμε κάτι άλλο. Το μάκι αρχίζει να μου κάνει μια επίθεση. Και εγώ γιατί δεν παίζω και εγώ δεν έχω φανέλα και δεν μου κάνουν προπόνηση. Του λέω κάτι, τι είναι αυτά, πότε, τι. Δεν έχω. Κάνω τηλέφωνο, μου λέει δεν έχει φανέλα. Ο τέτοιο λέει δεν είπαμε θα φύγει. Ο κατάλογο μου το πάει. Ναι. Λέω να παραγγείλει φανέλα μέσα. Μου λέει δεν έχω κάνει ούτε ιατρικέ εξετάσει. Όλοι είχαν πάει. Την ημέρα όμως που πήγε η άλλη ομάδα, αυτός είχε ζητήσει άδεια και ήταν στην Αθήνα και εγώ είχα την εντύπωση ότι ψάχνει ομάδα και πήγε στην Αθήνα. Αυτός είχε πάει για άλλο λόγο δικό του. Γυρίζει. Και μου το λέει και αυτό. Εγώ δεν πήρα κανένα εξήγητο για τις εξετάσεις. Και του λέμε, πήγαινε να κάνεις εταιρικές εξετάσεις αύριο, για να είμαστε κομπλέ, να πας να κάνεις αύριο εταιρικές. Παίρνουμε και τον Κωνσταντόπουλο, τον Κώστα, του λέω Κώστα πήγαινε τον αύριο στο γιατρό να κάνει τις εξετάσεις και αυτός. Το λεωφορείο 10 η ώρα έφυγε για το καρτινίσι. Ο γιατρός δεν μπορούσε να τον δει το πρωί. Και του λέω το απόγευμα. Και του λέω, Κώστα, πάρ τον, πηγαίνω στο γιατρό και βάλω τον στο δικό σου αυτοκίνητο γιατί θα ακολούθα για αυτός. Έτσι. Και πήγαινα τον μετά στο καρτινίσι για αυτόν. Μα μου λέει δεν θα φύγει. Λέω, αφού δεν θέλει να φύγει. Ας τον λέω, μα δεν θα παίξει. Άμα θέλει να μην παίζει ποτέ το πρωί, θα πάρει τα λεφτά για κάτι. Τι κάνει ο κύριος αυτός. Βάζει έναν και φωτογραφίζει. Ανέβηκε όλη η ομάδα στο γήπεδο, στο λεωφορείο και αυτός στεκόταν απ' έξω έτσι και κοίταζε. Και παίρνω, κλείνει η πόρτα και αυτός στεκόταν απ' έξω. Ο Κώστας τον περίμενα γιατί πήγε να κάνει τις δουλειές του. Ας δεν περίμενε για να πάμε στο γιατρό. Και λέω ότι με απέκλεισαν για αυτήν την τέτοια. Και μας κάνει προσφυγή. Στον καλό να έρθει μετά το γιατρό, πήγε στο γιατρό, έκανε τις εξετάσεις και δεν πήγε στο καρπινίσι. Εξαφανίστηκε. Και με παίρνει ο δικηγόρος. Ένας γνωστός. Και αν παίρνει ο γιος και μου λέει, όχι ο δικηγόρος, μάνατζερ, είναι και δικηγόρος και μάνατζερ, είναι από όλα αυτά. Και μου λέει τι γίνεται κατά λοιπά, του λέω εσύ, πες τον παίκτη σου, αν τα απόγευμα κάτω. Είχε απόγευμα τα γέλα, τον πάρει το βράδυ κάτω, για να φύγει απάνω. Και να είναι σηκωθεί να πάει στο καρτινίσι, ή να έρθει εκεί πέρα να συλλήσω με το συμβόλαιο και να του δώσω αυτά που ζητάει. Γιατί είχε πει ένα ποσό εκεί, του πήρε 30.000, θα δώσω αυτά που ζητάει. Και μου λέει εντάξει, θα του το πω, και τα λοιπά. Μου λέει αν τον βρω απόψε. Τον παίρνω ξανά το βράδυ. Του λέω δεν ήρθε. Μου λέει δεν μπορούσα να τον βρω και εγώ. Του κόλλου. Δεν μπορούσα να τον βρω. Αλλά το πρωί ήταν εκεί. Το άλλο πρωί ο τερματοφύλακας έφυγε για το φίλο του και ήρθε ένα φάξ από τον δικηγόρο του για το φίλο. Για ποιο λόγο. Όχι δεν το πληρώσω. Αφού έχει συμβόλαιο. Τι να πληρώσω. Για να λύσει το πρόβλημα. Ναι, η προσφυγή λέω ότι κέρδισε.
108.000 κρούσματα. Το κοστούσαμε με 45% άλλο, είναι επί δύο, συν, αρχίζει και βάζει συν κάτι πριν, συν κάτι άλλο που τέτοια, συν τα δικηγορικά, συν τα δικαστικά, 108.000. Είναι τραγικό σε αυτήν την ερώτηση είναι ότι ο λόγος, συνεργασία. Η μείωση της προσωπικότητάς του. Επειδή δεν ήταν μαζί με την ομάδα, επειδή πήγε στο δικαστήριο και έδειχνε να ορίστε, όλοι φύγανε, εγώ έμεινα, όλοι είχαν φανέλα, εγώ δεν είχα, μη είχαν υπερηθροποιήσει, έτσι. Αυτό δηλαδή το έκανε, το προγραμμάτισε και το έκανε. Εμείς πιστεύαμε, περιμέναμε από άλλες ημέρες να λύσει, αυτό δεν έκανε το δικό του παιχνίδι. Συγγνώμη τώρα. Και βάζει αυτόν τον δημοσιογραφίσκο. Δηλαδή αυτός ουσιαστικά βοήθησε τον άλλο να πάρει από τον πανεπιστημιακό 108.000. Ακριβώς. Στη συνεργασία. Είχε και μία κοπέλα αυτός ο δημοσιογραφίσκος, μία γκόμενα και η Αγρινιτάκη, και η Αγρινιτάκη, που είναι μία 20χρονα κοριτσάκη, το οποίο δεν το ξέρει με κάτι. Είναι στο δικαστήριο και εγώ είμαι στην Λίπη εδώ συνέχεια και βλέπω ότι τον έχουν παραπεταμένο, δεν παίζει, δεν κάνει. Δεν το βάλω να πει. Πήγε και γκρινιάτισε. Ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Γι' αυτό που μου λένε για την πορεία της και τέτοια. Άμα πω εγώ και...